Δεν υπάρχει παράδοξο που να μην βρίσκει αναφορά στην Ελλάδα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική βάση, δηλαδή την απόδοση τη καθημερινότητα, αυτό διαπιστώνεται παντού γύρω. Από τη μία η καθιερωμένη πλέον τάση ο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη να πέφτει και στην Ελλάδα να παραμένει σταθερό ή και να ανεβαίνει. Μάλλον δοκιμάζουν τι αντοχέ μα γενικά. Με το ένα παράδοξο του πληθωρισμού να διατηρείται, το άλλο βρίσκει αναφορά στον πρωτογενή τομέα. Οι τιμέ στα αγροτικά προϊόντα μειώνονται σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα ωστόσο αυξάνονται και μάλιστα με τη μεγαλύτερη ταχύτητα από όλα τα υπόλοιπα κράτη. Αυτό προκύπτει από τι σημερινέ ανακοινώσει τη Eurostat, εκεί όπου οι τιμέ παραγωγού μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 3% στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 8%. Ό,τι και να πάμε να πάρουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ψωμί που λέει ο λόγο. Η ακρίβεια είναι μοναδική και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Τα στοιχεία αποτυπώνουν μεγάλε μειώσει στι τιμέ των αυγών, μείον 15% και των σιδηρών, μείον 14%. Αντίθετα, οι ελλείψει από την πλευρά τη προσφορά οδήγησαν σε συνεχεί αυξήσει των τιμών παραγωγού στο ελαιόλαδο, συν 41% και στι πατάτε, συν 10%. Σε γενικέ γραμμέ υπήρξαν ήπιε μεταβολέ στι τιμέ των οπορκυπευτικών με ανατιμή 3% συνολικά για τα φρούτα και μικρή υποχώρηση, μείον 1% για τα λαχανικά. Σε όλα κρύβια. παντού είναι τα θα πρέπει να το εξηγήσουμε σε μια σειρά από παράγοντε, οι οποίοι πρωτίστω ανάγονται σε στρεβλώσει που υπάρχουν στην αγορά, σε ζητήματα που σχετίζονται με την έλλειψη ελέγχου, σε ζητήματα που άπτονται ενό θα λέγαμε παρατηρητηρίου τιμών, μια και αυτή τη στιγμή μπορεί να στοχοποιούνται, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, η ελαιοπαραγωγή, αν θέλουμε να μιλήσουμε κλαδικά και συγκεκριμένα για το ελαιόλαδο, σχετικά με τι υψηλέ τιμέ του, όμω παραβλέπουν αρκετοί ότι το ελαιόλαδο ειδικά είναι ένα προϊόν το οποίο διαμορφώνονται με βάση του κανόνε τη παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Και σε αυτή την αποτύπωση τη τάση των τιμών, πολλή λόγο γίνεται για το ελαιόλαδο. Με τον Γενικό Διευθυντή το Αρωτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσημεία να εξηγεί χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μια κατακόρυφη πτώση τη παγκόσμια προσφορά. Δεν υπήρχε ελαιόλαδο. Κάτι που μοιραία οδήγησε και στην άνοδο των τιμών. Στη χώρα μα ειδικότερα, είχαμε και μια ραγδαία αύξηση του κόστου σχετικά όχι μόνο με τα εργατικά χέρια, αλλά με το κόστο διαβίωση ευρύτερα, αλλά και ειδικότερα με το κόστο παραγωγή. Είτε ήταν τα λοιπάσματα, είτε τα φυτοφάρμακα και βέβαια το, με, το μείζον κομμάτι τη ενέργεια. Αυτή τη στιγμή παρατηρείται μεν στη χώρα μα μια σταδιακή αποκλιμάκωση στο θέμα των λοιπασμάτων, ωστόσο το ενεργειακό κόστο και η έλλειψη εργατικών χεριών, σε συνεργασία και με του υπόλοιπου ε, παράγοντε που διαμορφώνουν το ευρύτερο κόστο παραγωγή και διαβίωση, ε, συντελούν στο να παραμένουν οι τιμέ υψηλέ.